Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου από την είδηση της απόπειρας στραγγαλισμού 50χρονης γυναίκας μέσα σε χωράφι. Δράστης, ένα 42χρονος επίσης κάτοικος της περιοχής, αλλά πραγματικός πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο 12χρονος γιος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος αντέδρασε με θάρρος και τον έτρεψε σε φυγή. Τρομακτικό. Μείναμε λίγο άναυδοι δηλαδή. Στην πόρτα μας να γίνονται τέτοια πράγματα. Πολύ παλιάνθρωπος, με τρία παιδιά, μια γυναίκα να προσπαθεί να την κάνει ό,τι ήθελε να την κάνει. Θα πληρώσει όμως αυτός ο άνθρωπος. Γιατί στη ζωή όλα είναι δανεικά. Το πρωτοφανές για τα χρονικά της περιοχής περιστατικό εκτυλίχθηκε σε χωράφι, όπου έκανε εργασίες η 50χρονη χείρα και μητέρα τριών παιδιών. Ο δράστης την ευνηδίασε και άρχισε να τη χτυπά με μανία, ενώ επιχείρησε να τη στραγγαλίσει, με συνέπεια το θύμα να μην μπορεί να αντιδράσει. Σήμερα το έμαθα. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Εντάξει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ότι η περιοχή μας θέλει πολύ αστυνόμευση και να σύρουν τα χαλινάρια ορισμένο, τι θέλει. Σωτήρια στάθηκε όμως η αντίδραση του ανήλικου γιού της. Ο 12χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, έβαλε τις φωνές και με μεγάλο θάρρος κατάφερε να τον τρέψει σε φυγή. Το παιδί φάνηκε ηρωικά, αλλά αυτός είναι ζώο. Αυτός που έκανε αυτή την ενέργεια και επιτέθηκε. Όπως εξήγησε η γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέφυγε λίγο αργότερα, ο 42χρονος είχε επανειλημμένα επιδείξει απρεπή συμπεριφορά απέναντι στην ίδια, αναγκάζοντάς την να διαμαρτυρηθεί στον ιδιοκτήτη του καταστήματος αγροτικών εφοδίων όπου εργαζόταν. Φυσικά δεν είναι σωστό, αλλά και εγκληματικό είναι αυτό. Αλλά τι να πω, σε μεγάλο σκηνικό είναι εγκληματίας και της οικογένειάς του. Τίποτα άλλο δεν μπορώ. Ο 42χρονος αναζητείται από την αστυνομία, ενώ η γυναίκα ήδη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πιστοποιεί τα χτυπήματα και τα ίχνη στραγγαλισμού που φέρει στο λαιμό της.